της Μακεδονίας. Βεβαίως και δεν συμφωνώ. Υπάρχει μια απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που η απόφαση που πάρθηκε είναι δεσμευτική για όλους μας. Ρωτάω όμως τον κύριο Μητσοτάκη, ποια ήταν η πρώτη απόφαση που έλαβε όταν ανέλαβε την Προεδρία του κόμματός του? Η τοποθέτηση στην Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού, το δεξί του χέρι, δηλαδή στη θέση του Μιλτιάδη Βαλτσιώτη τότε, του κυρίου Νίκου Γεωργιάδη. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης έχει την περιπέτεια με την παιδεραστία που ξέρουμε όλοι, παρακολουθήσαμε όλοι την ιδεοσιογραφία και βεβαίως το ξύλωσε αμέσως μόλις ξαναθυμήθηκε την ιστορία. Επειδή όμως τα κρατάω τα αρχεία τα παλιά, θα κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρατε ότι το 2005 διαγράψαμε τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, βουλευτή Κερκύρας, διότι τότε ως βουλευτής σε δηλώσεις στο ραδιοφωνικό σταθμό Α 98,9 απεφάνθη ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι Μπούρδα, το ιερό όνομα της Μακεδονίας και πρέπει να εκχωρηθεί στους Σκοπιανούς. Διαβάζω τις δηλώσεις του μέσα σε εισαγωγικά. Είναι αυτά που είπε τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα, όσο και αν δεν μας αρέσει. Και εμένα με ενοχλεί κατάφορα να λέγεται Μακεδονία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχω την απέτηση να αποφασίζω εγώ πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα. Αντίθετα, χάνουμε τεράστιες δυνατότητες διπλωματικής παρέμβασης και επιρροής λόγω του ότι επιμένουμε σε αυτή, κατά την άποψή μου, Μπούρδα. Μπούρδα είναι το όνομα της Μακεδονίας κατά τον εκλεκτό του κυρίου Μητσοτάκη. Στον πολιτικό σχεδιασμό, εγώ τη θέση την οποία έχω πάρει δημόσια την έχω ξεκαθαρίσει και με τον Πρωθυπουργό και με τους συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τους οποίους είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Είναι έντιμη θέση μου. Δεν βγήκε κανείς από τους ανεξάρτητους Έλληνες να πει τέτοιο πράγμα. Ο κ. Μητσοτάκης όμως, τον διαγραφέντα το 2005 κύριο Νίκο Γεωργιάδη, και ενώ ήξερα και την ιστορία της παιδεραστίας που βγήκε εκ των υστέρων, τον διόρισε γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού. Σας ερωτώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρατε τη δήλωση αυτή? Ή η δήλωση αυτή είναι κατ' εξακολούθηση ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε ξεχάσει το όνομα της Μακεδονίας? Έτσι για να λέμε, δεν τον έχει διορίσει? Δεν υπήρχε απόφαση να πάει στον πολιτικό σχεδιασμό? Όχι. Ωραία, διευκρινίστηκε. Πάμε παρακάτω. Ελάτε. Παραιτήθηκε ο κύριος Βαρβιτσιώτης γιατί το ζήτησε και διορίστηκε γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού. Κύριος... Μα με συγχωρείτε, δεν τον είδατε να κάνει και δηλώσεις. Δεν θα μας τρελάνετε τώρα? Δεν διορίστηκε γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού? Τον κύριο δεν διαρωτήσετε που τι έχει τραβήξει ο άνθρωπος, τι έχει τραβήξει στην Κέρκυρα ο άνθρωπος με αυτόν τον τύπο? Τέλος πάντων. Ήταν φάντασμα. Παρακαλώ. Δοθήκαν οι διευκρινήσεις, κύριε Πρόεδρε. Ήταν από αυτούς που περιφέρονται στη Συγκρού χωρίς να τον έχουν διορίσει. Και αφού δεν τον διόρισε, πώς τον παρέτησε μετά? Δηλαδή αυτά θα τρελαθούμε. Λοιπόν. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, 3:20 το πρωί, αυτά είναι αναπάντητα, μένουνε. Ελάτε. Δεν θα γίνει ποτέ υπουργός. Ούτε εσείς, φοβάμαι πολύ. Εσείς ο Σπύραυλος που λέει ο κύριος Μουσάς, ξέρετε από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είστε ακολουθός σας, μιλάγα τόσες φορές κύριε Μουσά, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεύτερον, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να αναφέρεστε σε όλη την αίθουσα. Το μαύρο ταμείο του Πασόκ με τα 15 εκατομμύρια μετρητά, τι έγινε τελικά? Διότι βλέπω εδώ ότι οι ελεγκτές που μπήκαν στο Πασόκ, που τους κάλεσε και καλώς τους κάλεσε η κυρία Γεννηματά. Εγώ με την κυρία Γεννηματά, αυτό που τους έχω πει και κατηδίαν και το λέω και δημόσια, είναι ότι αν απαλλαγεί από τον κύριο Βενιζέλο και από όλα αυτά τα παλιά στελέχη, μακάρι να συζητήσουμε και μαζί και να δούμε εάν αυτό το Πασόκ δεν καλύπτει το παλαιό Πασόκ. 116 εκατομμύρια, ορίστε, ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ήθελε την κάθαρση. Όχι, όχι. Έλα. Και γιατί δεν παρέπεψε
Άρα δηλαδή ο Βενιζέλος πρέπει να παραπέμψει τον Παπανδρέου για τα 116 εκατομμύρια χωρίς αποδείξεις και 15 εκατομμύρια μετρητά μαύρα που βρεθήκανε. Καλά που το λέτε, να είστε καλά. Εγώ μαζί σας είμαι. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. 116 εκατομμύρια μαύρα στο Πασόκ χωρίς αποδείξεις και 15 μετρητά. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Είσαι Λεβέντης, Ηρακλειώτης και το λες ευθέως. Ναι, αυτό θα έπρεπε να κάνει και η κυρία Γεννηματά, αντί να πιάνει τον κύριο Βενιζέλο και να τον δικαιολογεί. Επιτέλους. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Διευκρίνησε ο κύριος Τεγκέρογλου αυτό που ξέρουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Ο κύριος Καμένος είναι και πιο παλιός και από εμάς και το γνωρίζει, ότι πράγματι στην προηγούμενη εποχή, επί της προεδρίας του κυρίου Βενιζέλου, είχαν κληθεί οι ελεγκτικές εταιρείες και υπήρξαν τα σχετικά πορίσματα. Τώρα η αξιοποίηση θα γίνει ενδεχομένως από τη σημερινή πρόεδρο. Γι' αυτό αναφερόταν ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, έτσι. Επειδή ο κύριος Βενιζέλος όμως επιμένει, βλέπω εδώ πέρα, και μάλιστα με χαρακτηρισμούς που είναι στις πρώτες σελίδες του διαδικτύου, ο Πρωθυπουργός προηγουμένως ανέγνωσε 13 σημεία παρεμβάσεων. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να θυμίσω το καταπληκτικό κοινοβουλευτικό έργο και νομοθετικό του κ. Βενιζέλου. Έργο πρώτον, ο άνθρωπος που αθώωσε τον Άκη. Ο κύριος Βενιζέλος στην εξεταστική για την Τρουμίλα και τον Τόρμι 1 διέριξε τα ημάτια του για την αθωότητα του Χατζόπουλου. Διαβάζω τα πρακτικά της Βουλής. Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος από τους κυρίους Χατζόπουλου και Παντορίου, που επί μήνες προσευλήθησαν και διασύρθησαν αδίκως. Μέσα ο ένας, εν αναμονή ο άλλος. Δεύτερον, αλλάζει με 5 λέξεις τον ποινικό κώδικα. Δεύτερη παρέμβαση. Στο άρθρο 242 του ποινικού κώδικα που αφορούσε το αδίκημα της ψευδούς βεβαιώσεως και στο άρθρο 216 που αφορούσε την πλαστογραφία, άλλαξε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το αδίκημα αποτελούσε κακούργημα. Προσέθεσε δηλαδή σε όσα προέβλεπαν είναι αδίκημα με ποινή κάθεξης 10 ετών τη φράση «αν το ποσό της ζημίας δεν είναι πάνω από 25 εκατομμύρια». Διαφορετικά, το αδίκημα είναι πλημμένημα. Νούμερο 3. Ο υπουργός του ΔΕΜΟΛ, Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι αυτός ο οποίος καταθέτει τον νόμο 3207 του 2003 περί Ολυμπιακής Προσδομιωσίας, με τον οποίο νομιμοποιεί το αυθαίρετο του ΜΟΛ. Επόμενο άρθρο. Νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Άρθρο 86 του Τάγματος, για το οποίο εκδόθηκε ο εκτελεστικός νόμος 3126 του 2003, Βενιζέλος υπουργός, μας είπε ότι το είναι από το 1800, εκείνος τον επιβεβαίωσε, που θεσμοθετεί το καταδίωκτο και την πρακτική ατιμωρησία των υπουργών. Συνεχίζω. Απαλλαγή εφοπλιστών. 86 φοροαπαλλαγές εφοπλιστών της έφερε ο κ. Βενιζέλος, με το νόμο 27 του 2075, τον οποίο τον αλλάζει με το άρθρο 107 και προβλέπει 86 φοροαπαλλαγές. Μπατατούδης, το θυμάστε, τον Batman. Μπατατούδης λοιπόν. Η στήριξη του σφραγίστηκε το Φεβρουάριο του 1999, όταν ο Υπουργός Πολιτισμού έπαιρνε το χρυσό κλειδί του ξενοδοχείου Ακροπόλη της οδού Πατησίων από τα χέρια του πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟ, Γιώργου Μπατατούδη. Σε κρίσιμη φάση επιχειρηματικής πορείας, ο Μπατατούδης καταφέρνει χωρίς ιδιαίτερο κόπο να πουλήσει το ξενοδοχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Με συμφωνία, όπως χαρακτηρίστηκε τον Βενιζέλο, κλείστηκε στην εντυπωσιακά συμφέρουσα τιμή των 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, εκ των οποίων το 1,8 δις δόθηκαν ως προκαταβολή. Μέχρι σήμερα το κτίριο αυτό είναι χρησιμοποιητό. Επόμενο. Αρχίζει την παρέμβαση της ΠΑΕ με τα περίφημα 50 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν από το δημόσιο για τις νέες ομάδες. Φίξα Λατίνη, Απρίλιο 2003. Ευάγγελος Βενιζέλος, από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού, υπογράφει υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αποχαρακτηρίζονται από ιστορικά διατηρητέ μνημεία δύο βιομηχανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, το Φίξ και το Αλατίνη. Νόμοι για τους βαρώνους στο Μίντια. Δημιουργός του νόμου για τη ραδιοτηλεόραση, τον 23-28-95, ο οποίος υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο,
που στην πραγματικότητα έκανε στους καναλάρχες ασίδωτους. Στον ίδιο νόμο, ο κύριος Βενιζέλος προβλέπει τη διαμεσολάβηση media shop για την εξασφάλιση διαφημίσεων με αμοιβή έως 9,9% του τζίρου. Από τα media shop έγινε όλη η διακίνηση του μαύρου χρήματος. Επόμενος νόμος Βενιζέλου, το δίκαιο των τετραγωνικών. Για τα κίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με παθόν δομημένες ηλεκτροδοτούμενες επιφανείες άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους του πίνακα Α υπολογίζεται μειωμένος κατά 30% και για άνω των 1.000 τετραγωνικών κατά 60% και για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακίνητου. Αυτό δεν το κάνει για το Regency Casino της Θεσσαλονίκης, το Sky, το Bigasso, τα ελαστικά Michelin, το Mall, το Lando Estate, το Porto Caras, το Media Mark, την Αττική Οδό, το Doll και για το σπίτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Προχωράμε στα υποβρύχια. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, κύριε μπορείτε πρόεδρε. Να επισπεύσετε. Και επειδή, ειδικά για το θέμα επειδή των υποβρύχιων, ο ελληνικός λαός ζητά στοιχεία, έχει εξαντληθεί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι αργά. Είναι 3:20 στη Βουλή. Για να καταλάβει κανείς, και ιδίως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι δανειοδοτούμενοι των τραπεζών, το πώς αντιμετωπίζαν τους δαβατζίδες ενημέρωσης. Ο Καραμαλής τους είπε δαβατζίδες τότε, αλλά δυστυχώς εκείνοι με τους οποίους πήγε να συνεργαστεί είχαν ήδη βγει στη συγκρού χωρίς να τους το ζητήσουν οι δαβατζίδες. Και δεν μπόρεσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο ανακοίνωσε και ήταν η πρόθεσή του πραγματικά του Κώστα Καραμαλή. Απόφαση Ειρηνοδικείου 4976 του 2014. Το Ειρηνοδικείου Αθηνών για να δικάσει την υπόθεση Alpha Bank της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς κατά του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη δεσμεύει για 1.000.000 ευρώ και δίνει ομολογιακό δάνειο 96.817.889 ευρώ. Τι? 6 ημιυπόγειους χώρους στην Καλλιθέα, ο μεγαλύτερος είναι 42,75 τετραγωνικά. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Δίνει ακίνητο στη νέα ρετεστό του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Θέρμη εκτάσεως 7.350 τετραγωνικών μέτρων μηδαμινής αξίας και τρίτον ένα ακίνητο στα Σφακιά το οποίο περιλαμβάνει 65 αμυγδαλιές και 270 ελαιόδεντρα. Και πόσα παίρνει με αυτά ο κύριος Ψυχάρης στο Δόλ με άποψη του Ειρηνοδικείου? 96-97 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν φτάνει αυτή η απόφαση, για να καταλάβουν και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που τους αρνούν τα 5.000. Επανέρχεται το 2015 και με τα ίδια ημιυπόγεια τον Αμυγδαλεώνα και το ακίνητο στη Θέρμη, πάλι με τις τρεις αυτές τράπεζες και με την τράπεζα Alpha Bank London LTD, με ακριβώς τα ίδια τα 6 ημιυπόγεια τον Αμυγδαλεώνα με τις 270 ελιές και το ακίνητο στη Θέρμη, για 1.000.000 παίρνει άλλα 60 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνει ουσιαστικά 150 εκατομμύρια σύν το παλιό δάνειο με εγγύηση τα 6 ημιπόγια των 27 τετραγωνικών μέχρι 40 τετραγωνικών της Θέρμης και του Αμυγδαλεώνα. Και για ιστορικούς λόγους σας λέω ότι ο Αμυγδαλεώνας αυτός ήταν αυτόν που χάρισε ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Κακαουνάκης, τον έδωσε πίσω, τον είχε δώσει ο Λαμπράκης, τον έδωσε στον Ψυχάρη υπέρ του δόλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτούς τους δαβατζίδες έρχονται σήμερα να καλύψουν. Και αυτούς τους δαβατζίδες ερχόμαστε εμείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με αυτή την κυβέρνηση να αντιμετωπίσουμε. Όταν ο μικρομεσαίος επαγγελματίας διώκεται για 1.000 ευρώ και του παίρνουν το σπίτι, οι τύποι αυτοί παίρνουν 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πού είναι? Τα οποία βεβαίως και φύγαν στο εξωτερικό. Και όταν σήμερα τους κάνουμε έλεγχο και έρχεται η σημερινή κυβέρνηση και ανοίγει τις λίστες Lagarde, ανοίγει τις λίστες που έρχονται από την Γερμανία, μας λένε ότι εκδικούμαστε. Στην ίδια μοίρα είναι και ο κύριος Παπασταύρου. Και όλες οι υποθέσεις οι οποίες
έχουν στηθεί τα τελευταία χρόνια ήταν προγραμματισμένες. Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αμέσως. Μισό λεπτό τελειώνω. Θυμάστε την υπόθεση της Καβάλα Oil. Όταν ήμασταν εδώ στη Βουλή και δίναμε μάχη για την Καβάλα Oil και για την τροπολογία της Καβάλα Oil. Ξέρετε ποιος αγόρασε, μάλλον σε ποιο χαρίστηκε η Καβάλα Oil. Η Καβάλα Oil χαρίστηκε στο σημερινό πρόεδρο κ. Ματθαίο Ρήγα. Ψάχνω να βρω τον Ματθαίο Ρήγα στο ίντερνετ, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αριθμός φύλου 3092, και βλέπω ότι ο κ. Ματθαίος Ρήγας το 2003 κάνει εταιρεία με τον κ. Παπασταύρου. Κοινή εταιρεία με τον Παπασταύρου. Το 2013 ο Σαμαράς γίνεται πρωθυπουργός, ο Παπασταύρου γίνεται το κουμάντο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και φέρνει το συνέτερό του από την Capital Connect Σύμβουλη Επιχειρήσεων και του δίνει την Καβάλα Oil. Με όλα τα κοιτάσματα του πρίνου 1, όλα τα κοιτάσματα του πρίνου 2, όλα τα κοιτάσματα της Ε. Σε ποιες άλλες εταιρείες? Στην εταιρεία XITSA, μαζί με τον κύριο Μεταξά, της λίστας Λαγκάρ που την κοπάνησε με 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια. Και με πολιτικά, με συγγενείς πολιτικών προσώπων που αντί να έρθουν εδώ και να ζητήσουν συγγνώμη, ζητάνε και τα ρέστα. Εάν λοιπόν επιθυμούν να συνεχίσουν την πολιτική Σαμαρά που έλεγε μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρους, η απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού είναι ότι οι Παπασταύροι τελειώσανε για αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτοί οι οποίοι παρουσιαζόντουσαν ως τα πανέθετα πρόσωπα και να ταρπάζουν οι πολιτικοί δεν έχουν μέλλον σε αυτή τη χώρα. Μακάρι να έρθουν επενδύσεις, να έρθουν πίσω τα λεφτά τα οποία φύγαν στο εξωτερικό, αλλά οι Παπασταύροι δεν πρόκειται να καλυφθούν, τουλάχιστον όσο υπάρχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων.